Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη Λίμνη Κόμο, στη Μαρίνα Αντιτομάσο, καλεσμένη τη Σέλβα Μαρίν, του μόνου Ευρωπαίου κατασκευαστή εξολεβίων μηχανών. Ως επίσημη εισαγωγή τη Σέλβα στην Ελλάδα, η μοτοδυναμική βρέθηκε στο Press Test Event, στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε σκάφη ενδεικτικά από την γάμα τη Σέλβα. Μικρά φουσκωτά tenders, μεγάλα πολυεστερικά και φουσκωτά αντιπροσωπευτικά της γκάμας της. Για δεύτερη χρονιά η Μαρίνα Ντομάσο στην κοσμοπολίτικη Λίμνη Κόμο στη Βόρεια Ιταλία φιλοξένησε την πανευρωπαϊκή συνάντηση της Σέλβα Μαρίν, συγκεντρώνοντας δημοσιογράφους και αντιπροσώπους από όλη την Ευρώπη. Δώδεκα σκάφη στο νερό ήταν διαθέσιμα για δοκιμή και φωτογράφηση με τον νεαρό Κάρλος Σέλβα, εγγονό του ιδρυτή Λορέντζο Σέλβα, να συντονίζει τους καλεσμένους και τους συνεργάτες του με εντυπωσιακή ενέργεια και διάθεση. Η Σέλβα Μαρίν είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός κατασκευαστής εξολεμβίων και επιπλέον διαθέτει στο πορτφόλιό της μια τεράστια γκάμα από φουσκωτά και πολυστερικά κάθε είδους. Τα περισσότερα από τα σκάφη που ήταν δεμένα στη γραφική Μαρίνα του Ντομάσο ήταν φουσκωτά. Από αυτά ξεχωρίσαμε το νέο Emotion 790, αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της θρηλυκής Marlin με τη Σέλβα, το οποίο φορούσε στο καθρέφτη του το Σέλβα Killer Whale 150 XSR. Επίσης, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν και τα δύο ανανεωμένα rig της σειράς Evolution. Πρόκειται για το D650DS Evolution Special, αλλά και το D600 Special. Στα 6 μέτρα παρουσιάστηκε άλλο ένα νέο rig, το 600 Endeavor, για επαγγελματική χρήση με τοποθέτηση ενός εξίσου νέου κινητήρα, του Selva Swordfish 115 ύπων. Το μικρό βοηθητικό τέντερ GT342 έκλειψε τις εντυπώσεις, αφού πραγματικά όσοι το δοκίμασαν έμπαιναν στο πειρασμό να το τερματίσουν. Επιπλέον δοκιμάστηκαν δύο από τη μεγάλη γκάμα των συμβατικών της σειράς Tenderline, αλλά και τρία πολυεστερικά σέλβα, δύο Elegance, το 570 και το 670. Τις αναλυτικές παρουσιάσεις των σκαφών θα τις βρείτε στο περιοδικό Boat & Fishing.